Δεν θα απαντήσετε. Ωραία. Αν δεν απαντήσετε, λοιπόν, θα σας κάνω εγώ ένα ερώτημα. Σας ευνηδίασαν οι χθεσινές εξελίξεις? Θετικά. Σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και σχετικά με την απόφαση του Eurogroup. Μας ευνηδίασαν θετικά. Θετικά. Ναι. Και θα σας πω το γιατί. Και η απόφαση του Eurogroup, πώς σας φάνηκε? Η απόφαση του Eurogroup είναι φανερό ότι δίνει κουμπώνει με την απόφαση για τις εκλογές. Είναι μια συνεννόηση που έχει γίνει, όχι επί της ουσίας για τα μέτρα. Εγώ αναγνωρίζω ότι από ό,τι φαίνεται αυτά που ζητάνε τουλάχιστον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να είναι τόσο επώδυνα και πέραν και αυτών που περιλαμβάνονται στο email που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση, που προφανώς δεν θα μπορούσε η σημερινή κυβέρνηση και κανένα από τα δύο κόμματα, ας πούμε, να φέρει προς ψήφιση, ναι, ας πούμε, στη Βουλή πριν τουλάχιστον από τη διαδικασία για την Προεδρία. Άρα κουμπώσαν αυτές οι δύο διαδικασίες, η διαδικαστική με την παράταση τη δίμηνη από την Eurogroup με την απόφαση της κυβερνήσεως για την προεδρική εκλογή. Σας είπα ότι θετικά, ας πούμε, είδαμε αυτή την εξέλιξη, διότι εμείς πρώτον θέλαμε πολύ γρήγορα να πάμε σε εκλογές και σας κάνω την πολιτική εκτίμηση, δεν πρόκειται καθόλου να μπω στην υπόλοιπη κουβέντα ως προς αυτό, ότι πηγαίνουμε για εκλογές στις 25 Γενάρη ή στις αρχές Φλεβάρη. Το νούμερο των 180 δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει με μεγάλη διαφορά. Αυτό σας το λέω ως εκτίμηση, γιατί, κρατήστε, γιατί το λέτε αυτό. Κρατήστε το. Ξέρετε κάτι, δηλαδή, γιατί άκουσα τον κύριο Τζαμτζή να λέει, λοιπόν, ότι μπορεί να χρησιμοποιείται και εσείς τέτοιου είδους διαδικασίες, οι οποίες κατηγορείται ότι χρησιμοποιούν οι άλλοι. Προφανώς ο κύριος Τζαμτζής και η Νέα Δημοκρατία έχουν τις δικές τους εκτιμήσεις. Έχουμε και εμείς τις δικές μας εκτιμήσεις. Παρακολουθήσαμε προχθές τη διαδικασία, εγώ πιστεύω και το θέσαμε ανοιχτά. Και το έθεσε στο τέλος και ο Αλέξης Τσίπρας, πως αν ήταν διατεθειμένοι, ας πούμε, βουλευτές, όπως παραδείγματος χάρη η κυρία Μάρκου, να υπερψηφίσουν την πολιτική αυτή τη κυβέρνηση και τα επόμενα μέτρα που θα έρθουν, θα το κάνανε ευθέως. Δεν είναι, έχει κανένα νόημα σήμερα να καταψηφίζουν αυτή την πολιτική και μετά πρέπει να λένε επί 1,5 χρόνο να. Να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς είστε και παλιός κοινοβουλευτικός. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ένας βουλευτής συνδέει τη μία διαδικασία με την άλλη, επειδή απαραίτητος τη συνδέεται εσείς? Διότι δεν είναι διαδικασία. Συνταγματικά δεν συνδέονται πάντως. Συνταγματικά. Έτσι. Δεν λέω πολιτικά, ό,τι θέλει καθένας κάνει. Αφήστε ότι και κάθε μέρα μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Ναι, άρα γιατί να τη συνδέσει κάποιος στον προϋπολογισμό με τον πρόσωπο του προέδρου? Καλά, το έχουμε δει πολλές φορές, κύριε Βουτσί, αυτό στην πολιτική. Μιλώντας όμως πολιτικά και μιλώντας για τις ασκούμενες πολιτικές, τις μνημονιακές και τις ήδη δεσμεύσεις που υπάρχουν, που επαναλαμβάνω, ζητάνε περισσότερα οι εταίροι δανειστές. Πιστεύω πως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση για όποιον σκεφτεί να κάνει αυτό το βήμα. Δικαίωμά του ας το κάνει. Αυτό το βλέπετε? Σας λέω, δεν πρόκειται να μπω αυτή στη συζήτηση. Ρωτώ, το καμία σχέση με το πρόσωπο. Δήμα, αυτό. Καμία σχέση με το πρόσωπο. Άρα, ο κύριος Δήμας, είπαμε ότι για μας δεν είναι μια κακή περίπτωση. Προφανώς θα μπορούσε να συζητηθεί μετά από νοπή λαϊκή εντολή. Οποιοδήποτε μπορεί να συζητηθεί, διότι πράγματι και εμείς το θέλουμε να υπάρχει ευρύτατη συνένεση για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα το κρίσιμο ζήτημα που θέταμε εμείς, νοπή εντολή λαϊκή, κατά τη γνώμη μας έρχεται αρκετά κοντά επιτέλους. Το δεύτερο το οποίο θέταμε, να μην υπάρξει μια συμφωνία και μάλιστα με δυσμενή μέτρα που θα δέσμευε τη χώρα και θα ήμασταν αναγκασμένοι να πούμε από τώρα, όπως το είχαμε πει, ότι από την πλευρά μας δεν θα τηρηθεί. Επίσης δεν υπάρχει συμφωνία που να μας δένει τα χέρια και αυτό το θεωρούμε θετικό. Δηλαδή είναι δύο πράγματα τα οποία εμάς μας βοηθάνε στην πολιτική μας. Βεβαίως δεν το κάνανε για να μας βοηθήσουν οι κυβερνώντες, ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατά τη γνώμη μου επέβαλε αυτή τη λύση. Έτσι, αλλά μην κάνουμε μικροπολιτική ούτε παραπολιτική. Ως κυβέρνηση πήραν την ευθύνη. Εσείς είστε ευχαριστημένος από αυτή την εξέλιξη. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, όχι εσείς προσωπικά. Διαδικαστικά. Ως προς το διαδικαστικό. Ναι, ως προς τη διαδικασία. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες σκέψεις που έχουν αναλυθεί πολλαπλώς σήμερα, όλη την ημέρα, που λένε ότι με αυτή την απόφαση το κυβερνητικό επιτελείο, ακόμα και αν δεν καταφέρει να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας και πάμε σε εκλογές, όπου από ό,τι φαίνεται από τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο
ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτη δύναμη και ενδεχομένως, όπως λέτε εσείς, να καταφέρετε να σχηματίσετε κυβέρνηση, θα έχετε 2 στα 2 καυτές πατάτες. Δηλαδή και να διαχειριστείτε την τελική κατάληξη της συμφωνίας της μνημονιακής, του πρώτου μνημονιακού κύκλου, και τη γραμμή προληπτικής πίστωσης που φέρνει ένα άλλο πακέτο μέτρων, δεύτερον, και τρίτον, τη διευθέτηση του χρέους που εσείς το έχετε αναγάγει σε μείζον ζήτημα. Και τέταρτον, και είναι, νομίζω... και τέταρτον, τη συμφωνία με τον Δούνο Τούντε, ότι είναι 2 διαφορετικά ναι, μνημόνια πια. Ναι, σπάνε έτσι αυτά τα 2. Γίνει, δηλαδή έχετε... είναι 2 συμφωνίες. Έτσι εντάξει, είναι όπως τα λέτε ακριβώς. Δηλαδή, αλλά εμείς γνωρίζαμε πολύ καλά ότι αυτές τις καυτές πατάτες, και μάλιστα με την αίρεση ότι δεν θα πειθαρχούσαμε, δεν θα δεσμευόμασταν αν είχε προϋπάρξει ήδη επώδυνη συμφωνία, το γνωρίζαμε ότι οποτεδήποτε κληθούμε στη διακυβέρνηση της χώρας θα τις είχαμε μπροστά μας. Δηλαδή δεν γλιτώσαμε κάτι, ούτε γλιτώνουμε κάτι. Αυτά δεν τα γλιτώνουν. Παραδείγματος χάρη, εάν δεν γίνει, και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής και νομίζω ότι ο κ. Τζαμτζής θα συμφωνεί σε αυτό, το συζητήσαμε εκτενώς και μέσα στη Βουλή. Εάν δεν γίνει η ουσιαστική συζήτηση για το χρέος, δηλαδή για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πώς μπορούμε, ας πούμε, ως χώρα να γίνει μια ουσιαστική αναδιάρθρωση, εμείς λέμε μέσω γενναίου κουρέματος, άλλοι λένε άλλα, επιμηκύνσεις κτλ. Αν δεν γίνει αυτό και μας το καθυστερούν συνεχώς, και αυτό κάνει ο Σόιμπλε, πρέπει να το παραδεχθούμε. Mm-hmm. Περιμέναμε πέρσι μετά τις γερμανικές εκλογές να μπει επιτάπητος, ύστερα πρώτων ευρωεκλογών, ύστερα μετά τις ευρωεκλογές, ύστερα μετά το πρωτογενές έλλειμμα, πλεόνασμα της κυβερνήσεως. Για να είμαστε λοιπόν, επειδή τον ακούω και εγώ και τον παρακολουθώ, όπως και εσείς, είχε πει ότι πρώτα θα λυθεί το θέμα του προγράμματος να τελειώσει, να αξιολογηθεί. Τώρα το. Και μετά. Το λέει από το καλοκαίρι. Τι λέτε τώρα. Ο κύριος Σόιμπλε έχει πει ότι πρώτα θα τελειώσει το ελληνικό πρόγραμμα και θα γίνει αξιολόγηση, και ναι, μετά αυτό ναι, έχει πει, αυτό και μετά ναι, μπορούμε να δούμε το ελληνικό χρέος. Δεν έχει αλλάξει κάτι τώρα. Οι δεσμεύσεις των εταίρων δανειστών δεν τις εκφράζει ο κύριος Σόιμπλε, δεν είναι θεσμικό όργανο. Από εντάξει, λέω επειδή τον αναφερόμαστε. Να φύγουμε λίγο από εδώ. Εδώ η κυβέρνηση λέει ότι από το 2012 το Eurogroup και πράγματι στο γραπτό του Eurogroup του 2012 υπάρχει δέσμευση πως εφόσον υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα θα δίνεται αυτή η αναδιάρθρωση επιμήκυση και τα λοιπά. Βεβαίως έλεγε if necessary, εάν κριθεί αναγκαίο. Να. Έρχονται τώρα, χρησιμοποιούν, όπως λέμε εμείς, το μεγάλο λάθος και το λύσιμα του κυρίου Σαμαρά, που συμφώνησε με τον κύριο Βενιζέλο, που το λέει εδώ και 2 χρόνια για δικούς του λόγους, και είπε βιωσιμότητα, είναι βιώσιμο το χρέος και μπορούμε ανελιπώς να είμαστε εντάξει υποχρεώσεις μας, και σου λέει δεν είναι αναγκαίο ούτε χρήσιμο. Αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη δυσκολία για τη χώρα και σίγουρα και για την κυβέρνηση, και είμαι σίγουρος ότι το αντιλαμβάνομαι. Αυτό για μια θετική τροπή στη συζήτηση, πέραν από αντιδικίες σας. Μάλιστα, έκανες ερώτηση στον κύριο Μπούτση, κάνε μια τελευταία στον κύριο Τζαμτζή για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τζαμτζή αν αισθάνεται ότι τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα τις κατευθύνει ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Ντάι.